Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 12 Ιουλίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Με την τακτική του ράβε ξύλωνε και διαρκής τροποποίησης του προτινόμενου σχεδίου, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να εξασφαλίσει τις ψήφους 200 βουλευτών, ώστε ο εκλογικός νόμος να ισχύσει στις επόμενες εκλογές. Την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου πέρασε χθες και ο αρχαίος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, που συζήτησε με τον Πρωθυπουργό το ζήτημα του ορίου του 3% για την είσοδο κόμματος στη Βουλή. Θέμα που επηρεάζει και το Πασόκ και το Ποτάμι. Όλα τα σενάρια και τα ενδεχόμενα που μπορούν να οδηγήσουν στην εξασφάλιση του μαγικού αριθμού των 200 βουλευτών για την εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου από τις αμέσως επόμενες εκλογές βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση. Οι τελευταίες κινήσεις στο θέμα φανερώνουν ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη μάχη για τους 200, καθώς έχει φτάσει πολύ κοντά στο αναγκαίο όριο. Η συνένεση του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Ένωσης Κεντρών, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη κίνηση της Χρυσής Αυγής να υπερψηφίσει την κατάργηση του μπόνους, έχουν οδηγήσει στην εξασφάλιση περίπου 197 ψήφων, εάν υπολογίσει κανείς και τον ανεξάρτητο Νίκο Νικολόπουλο, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα χτες στο Μέγαρο Μαξίμου. Από τη συνάντηση αυτή βγήκε και η πληροφορία ότι ο Πρωθυπουργός θα επανεξετάσει τη διατήρηση του ορίου για το 3% με πιθανή εξέλιξη τη μείωσή του. Η διατήρηση του ορίου είχε προκύψει ως κοινή θέση της κυβέρνησης, του Πασόκ και του Ποταμιού, ενώ την ίδια άποψη είχε μεν η Ένωση Κεντρών, αλλά με πιο χαλαρό τρόπο. Ο ελιγμός αυτός αποτελεί πίεση προς το Πασόκ πρωτίστως, αλλά και προς το Ποτάμι με διαφορετική στόχευση. Το Πασόκ θεωρείται ότι καίγεται για τη διατήρηση του ορίου, ενώ η μείωσή του πιθανόν να βοηθήσει στην διαφοροποίηση βουλευτών του Ποταμιού με αριστερές καταβολές που νιώθουν ίσως προβληματισμένοι, αν όχι εγκλωβισμένοι από μια ενδεχόμενη προοπτική συνεργασίας του Σταύρου Θεοδωράκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αναζητούν άλλη πορεία. Σημειώνεται ότι μετά την συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό, ο Νίκος Νικολόπουλος δήλωσε ότι κατέθεσε στον κύριο Τσίπρα πρόταση για κατάργηση του 3% και φεύγει αισιόδοξος από το Μέγαρο Μαξίμου γιατί ο Πρωθυπουργός δεν απέρριψε αυτή την πρόταση και είπε ότι θα την εξετάσει πολύ σοβαρά. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μαζί μας είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Νίκος Νικολόπουλος, ο οποίος βεβαίως θα μας πει περισσότερα για τη χθεσινή του συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Κύριε Νικολόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Όπως ίσως γνωρίζετε, την προηγούμενη Τετάρτη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας βρέθηκαν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και όλοι οι υποψήφοι βουλευτές που ήσαν στα ψηφοδέλτια μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες αλλά με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Και ομόφωνα καταλήξαμε ότι θα πρέπει αυτή την ευκαιρία να μην την χάσουμε. Μετά από αυτά τα χρόνια της κρίσης όπου είδαμε ότι μπορούν να συνεργαστούν πολιτικές δυνάμεις από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, κρίναμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πιο θαραλέο για να αποκτήσει κυβερνησιμότητα σταθερή η χώρα, αλλά όχι με την αρχή του ενός ανδρός όπως γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Πολύ δε περισσότερα χωρίς να καμουφλάρουμε τις πολιτικές μας θέσεις. Σας θυμίζω ότι ζήσαμε στη μεταπολίτευση εκλογικά ποσοστά του 48%, τα οποία για να προκύψουν γινόσανται πολιτικές και ιδεολογικές άλλες αβαρίες. Έτσι λοιπόν με την απλή αναλογική, για παράδειγμα, ο Νεοδημοκράτης δεν θα έχει κανένα λόγο να πάει σε ένα κόμμα όπου ο κύριος Πρετεντέρης, για παράδειγμα, που πολέμαγε τη Νέα Δημοκρατία και τον καραμανλισμό, ή σε ένα κόμμα που η κυρία Μαρία Σπυράκη, ο γνωστός τέλεχος του Πασόκ από τα νιάτα της, ή ο Γιώργος ο Κίρτσος της ΚΝΕ, ή ο κύριος Θεοδωρικάκος που τον πήρε τώρα ο κύριος Μητσοτάκης. Όλοι αυτοί που δεν έχουν καμία σχέση με τις ιδεολογικές αρχές και τα προτάγματα της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν θα χρειάζεται, λοιπόν. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν άφησε εχθές το περιθώριο εκείνο για βελτιωτικές προσθήκες. Βελτιωτικές προσθήκες που θα σηματοδοτήσουν ακριβώς αυτή την αποστροφή μας σε ένα σύστημα που λέγαμε ότι έδινε σταθερές κυβερνήσεις αλλά οδηγούσε στην αρχή του ενός ανδρός. Δηλαδή στο γνωστό πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα όπου εκείνος αποφάσιζε για όλα. Για την αυλή του, για όποια πρωτοβουλία ήθελε να αναλάβει ή ακόμα και αν ήθελε να αλλάξει το σκάφος. Κύριε Νικολόπουλε, νομίζω είδατε αν ο κύριος Τσίπρας, αν διαπιστώσατε, να ανησυχεί για την έβρεση των 200 βουλευτών.
Νομίζω πως από χτες το απόγευμα αυτό το 1% η πρόταση δηλαδή του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, όπου ήρθε στη συνέχεια σήμερα το πρωί και σήμερα το μεσημέρι, αν δείτε το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Η Αυγή», να επιβεβαιώσει ότι ο Πρωθυπουργός είναι πρόθυμος και έτοιμος να θεωρήσει κατόφλη για την είσοδο στη Βουλή ενός κόμματος με 1%, έδωσε μια κινητικότητα που επιτρέπει σε πολλούς να αισιοδοξούν ότι και οι 200 βουλευτές θα βρεθούν. Κοιτάξτε την αντίδραση τη σημερινή του Σταύρου του Ποταμιού, πώς το λένε. Θοδωράκη, του Θοδωράκη. Ναι, του κυρίου Θοδωράκη. Ή της κυρίας Φοφός, του Πασόκ. Είδατε πώς αντέδρασαν στο άκουσμα μόνο ότι μπορεί με 1% για παράδειγμα το κόμμα του Γιώργου του Παπανδρέου να μπει στη Βουλή και άρα η κυρία Φοφό να έχει άλλα προβλήματα. Γενικά τη στάση τους... του Ποταμιού, ας πούμε, είδατε με το κόμμα του κυρίου που ίδρυσε χτες προχτές. Γενικά τη στάση τους... Ο πρώην γραμματέας του Σαμαρά του και Βενιζέλου. Τον κύριο Θοχαρόπουλο. Γενικά τον της... κύριο... Όχι. Που έφυγε από το ποτάμι τώρα και έκανε ένα κόμμα μαζί με τους παλαιοπασόκους. Γενικά ήθελα να μου σχολιάσετε τη στάση των κομμάτων. Λέω, λοιπόν, είδατε πόσες φυγόκεντρες στάσεις μέσα σε ένα 24ωρο παρατηρήθηκαν. Μάλιστα. Επομένως πιστεύετε ότι τα πράγματα κάπως έτσι θα κυλήσουν, ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες αλλαγές. Θα ήθελα... Ενδεχομένως ναι. Θα ήθελα, κύριε Νικολόπουλε, να σταθούμε όπως και... Όπως και να έχει όμως, οι διατάξεις αυτές, όπως ξέρετε, θα αποτελούν τον καινούριο εκλογικό νόμο, ανεξαρτήτως των 200 εδρών. Άρα δηλαδή θα είναι νόμος του κράτους, που θα καταργηθεί αν ποτέ ο λαός αποφασίσει στα κόμματα να ξαναδώσει μεγάλα ποσοστά. Γιατί όπως βλέπετε εδώ και 10 χρόνια... Μέχρι 25% δίνει στα κόμματα, 26, πάνε τα σαραντάρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο λαός λέει θέλω να συνεργαστείτε, θέλω να μάθετε, να συνεργάζεστε. Δεν με νοιάζει αν εσείς το μπορείτε ή όχι και οι εγωισμοί σας και οι μικροκομματικές σας σκοπιμότητες και ιδιοτέλειες. Θα ήθελα να περάσουμε, κύριε Νικολόπουλε, και σε κάτι άλλο που τέθηκε στην συνάντηση που είχατε με τον Πρωθυπουργό. Και είχε να κάνει και με την πρόσφατη τραγική απώλεια που είχατε στην οικογένεια. Ζητήσατε να δημιουργηθεί ξανά, να λειτουργήσει το σχολείο αυτιστικών παιδιών στην Πάτρα. Τι ακριβώς προέκυψε μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τι σας είπε? Ξέρετε, μιας και η ανακοίνωση της υπερψήφισης έδιωχνε μακριά οποιαδήποτε συναλλαγή ή η αρνησή μου σε οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα ή οποιοδήποτε κυβερνητικού θόκου έχει απορριφθεί με δυνατή φωνή, αφού το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα δεν ανήκει στην κυβερνητική πλειοψηφία, ένιωσα άνετα στο ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για το τι συμβαίνει με τα παιδιά που κινούνται στο φάσμα του αυτισμού και ποιες ήταν οι εμπειρίες μου μετά από αυτό το τραγικό συμβάν που είπατε. Του είπα ότι το πρώτο πρωθυπουργικό ρουσφέτη στον Κώστα τον Καραμαλή ήταν να χτιστεί ένα καινούριο εκθεμελίων σχολείο με προδιαγραφές τέτοιες σαν και εκείνες που υπάρχουν στο εξωτερικό, όχι για πάρκιν των αναπήρων, όχι για να παρκάρουμε τα παιδιά που είναι στον αυτισμό, αλλά για να τα κάνουμε πιο λειτουργικά, για να τους προσφέρουμε και σε αυτούς εμείς που αποτελούμε μέρη ενός αυτιστικού κράτους, να τους προσφέρουμε εκείνη την αναγκαία υποστήριξη. Και πραγματικά μετά από τόσα χρόνια, η νίκη μπορεί να άφηγε, το σχολείο έγινε εδώ και ένα χρόνο και δεν λειτουργεί. Και παρακάλεσα τον κύριο Τσίπρα λοιπόν να δώσει όλο το ενδιαφέρον του ώστε φέτος να λειτουργήσει αυτό το κόσμημα, ένα σχολείο που είναι για τη Δυτική Ελλάδα, για την Πελοπόννησο, για τα Ιόνια νησιά. Σκεφτείτε ότι η Νίκη πηγαινε, ερχόταν στο Μεσολόγγι κάθε μέρα στο εργαστήριο της Παναγίας της Ελεούσας, γιατί εδώ δεν έχουμε αποκτήσει μια τέτοια δομή. Μάλιστα. Και το δεύτερο είχε να κάνει με τους πολύτεκνους. Είναι αδιανόητο να συζητιέται ότι έρχεται πρόταση που θα περικόψει τα ελάχιστα που έχουν ακόμα σήμερα οι πολυτεκνοί και οι τριτεκνοί, και του είπα
γιατί με ρώτησε για την γυναίκα μου, για την Τασία, πώς πάει. Του λέω ως πρόεδρος των Πολυτέκνων, κοίταξε εδώ τι μου στείλε στο μήνυμα, τώρα που ξέρει ότι είμαστε μαζί. Να σου πω ότι με τούτα και με τ' άλλα, μόνο γάτες γκαστρωμένες θα βλέπουμε στην Ελλάδα. Δεν θα ξαναδούμε γυναίκες, γιατί ενώ δημοσιεύθηκαν οι πίνακες που κατατάσσουν τη χώρα μας στη χώρα που έχει τους περισσότερους θανάτους και τις λιγότερες γεννήσεις. Θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό το θέμα. Στην πιο γυρα... Αλήθεια, ναι, ναι. Θα επιβεβαιωθώ. Την πιο γυρασμένη χώρα, ενώ η Ευρώπη για πρώτη φορά από ύπαρξής της έχει περισσότερους θανάτους, έρχεται αυτή η κυβέρνηση εδώ με έναν ακόμα αντιπολιτεκνικό νόμο. Έλεος. Έτσι λοιπόν είσαντε τα δύο εκτός εκλογικού νόμου, σημαντικά ζητήματα νομίζω που ο Πρωθυπουργός θα δείξει αν πραγματικά ήταν με ανοιχτά αυτιά, αν το μαξί μου ακούει. Θα κρυθεί από το αποτέλεσμα. Κύριε Νικολόπουλε, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε στο Δελτίο. Καλό σας βράδυ. Και να αλλάξουμε θέμα. Έντονη κριτική δέχθηκε ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Βουλής των Εφήβων. Οι μαθητές αντέδρασαν στα σχέδια του Υπουργείου για τη μείωση των ωρών διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών, ενώ την ίδια άποψη φαίνεται να έχουν και αρκετοί γονείς. Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει η άποψη μερικών πολιτών για το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που προγραμματίζει να εντάξει στο πρόγραμμα των μαθητών του Υπουργείου, καθώς θεωρούν ότι θα πρέπει να δοθεί βάρος σε άλλα ζητήματα της εκπαίδευσης. Μεγάλες αντιδράσεις προκάλεσε δήλωση του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη, ο οποίος αποκάλεσε τα αρχαία ελληνικά νεκρή γλώσσα και σημείωσε ότι θα πρέπει να διδάσκονται περισσότερες ώρες στα νέα ελληνικά. Το θέμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, το οποίο αναφερθήκατε, μην το αντιμετωπίζετε ιδεολογικά. Ότι αν κάποιος δεν ξέρει να μιλάει αρχαία, δεν είναι Έλληνας. Η μεγάλη πλειοψηφία των συνελλήνων, των συμπολιτών μας, δεν γνωρίζει να μιλάει αρχαία ελληνικά και είναι Έλληνες βαθιά μέσα στην ψυχή τους. Σήμερα είμαστε σε μια διαδικασία που ξαναπιάνουμε το νήμα αυτού του διαλόγου. Επαναλαμβάνω, όχι από κάποια ιδεολογική αντίθεση προς Θεού, ούτε κι εσείς να προσκολάσετε ιδεολογικά στο θέμα των αρχαίων, αλλά από την άποψη την παιδαγωγική. Τα παιδιά σήμερα, είτε διδάσκονται αρχαία είτε όχι, δεν μιλάνε καλά τη γλώσσα μας την ελληνική. Από την πλευρά τους, οι πολίτες εξέφρασαν τη μεγάλη τους αντίθεση για την μείωση των ωρών διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στα γυμνάσια, τονίζοντας ότι είναι ένα μάθημα το οποίο είναι απαραίτητο να διδάσκεται, ενώ σημείωσαν ότι μεγάλοι επιστήμονες διαβάζουν αλλά και μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Η αρχαία γλώσσα είναι η ιστορία μας, είναι η θρησκεία μας επίσης. Είναι μια βάση η οποία, ας πούμε, δείχνει και την εθνικότητά μας. Είναι και η ταυτότητά μας ουσιαστικά. Αυτό που πάει να γίνει είναι, θεωρώ, είναι βία ως προς την ελληνική κοινωνία, ως προς την ελληνική κοινότητα, ιστορία. Όπως και να το πάρει κανείς, είναι ένα μεγάλο τραγικό λάθος το οποίο αναγκάζει ουσιαστικά την κοινωνία σε μια βαθύτερη αμάθεια. Όχι, δεν πρέπει, γιατί είναι βασική γλώσσα. Η αρχαία ελληνική και μετά η αρχαία λατινική, και πρέπει να υπάρχουν σε ώρες καλές, ας πούμε. Η αρχαία ελληνική γλώσσα, λοιπόν, παγκοσμίως είναι γνωστό ότι είναι η τέλεια γλώσσα. Λοιπόν, και είναι σοβαρότατο λάθος του Υπουργείου να μειώσει τις ώρες διδασκαλίες στα αρχαία ελληνικά αντί να τις αυξήσει. Υπάρχουν πολλοί ξένοι και Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι και άλλοι αλλοδαποί οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από εμάς τα αρχαία ελληνικά. Και αυτό είναι πολύ λυπηρό για μας. Μεγάλες εντυπώσεις προκάλεσαν τα σχέδια του Υπουργείου να υπάρξει μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία. Οι περισσότεροι πολίτες σημείωσαν ότι υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα στην παιδεία που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατάλληλα από τους αρμόδιους. Η ανάπτυξη γίνεται με κάποια βάση. Συνήθως, όταν έχεις τη βάση, μπορείς να ανέβεις και πιο ψηλά και να αναπτυχθείς και να έχεις κάποια εξέλιξη, σίγουρα. Αλλά αυτό πάντα με κάποιες βάσεις, τις οποίες ο καθένας μας παίρνει από τα πιο νεανικά του χρόνια, από το σχολείο και από την κοινωνία στην οποία συναναστρέφεται. Έπρεπε να υπάρχουν στο σχολείο βασικές ιατρικές και δικαστικές γνώσεις, ας πούμε. Αυτά είναι, νομίζω, λεπτομέρειες που δεν δίνω μεγάλη σημασία, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε το δάσος και βλέπουμε τα φύλλα του δέντρου μόνο. Η κριτική που δέχεται το Υπουργείο Παιδείας για τις αλλαγές που προωθεί είναι δρυμία. Εκπαιδευτικοί και γονείς αντιδρούν και για τις υπόλοιπες αλλαγές στο πρόγραμμα που σχετίζεται με τη διδασκαλία της ιστορίας και των θρησκευτικών, ενώ οι αντιδράσεις συνεχίζονται και για την κατάργηση της πρωινής προσευχής στα σχολεία.
Να μείνουμε στο χώρο της εκπαίδευσης και να πάμε στην Καλαμάτα, όπου τελευταία τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς απασχολεί το θέμα των πολλών μετεγγραφών στα λύκεια της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Πολλοί μάλιστα κάνουν λόγο για σχολεία δύο ταχυτήτων. Να δούμε ποια είναι η άποψη της Πρώτης Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος της Ένωσης, ο κ. Βασίλης Γεωργιόπουλος. Κύριε Γεωργιόπουλε, καλησπέρα σας. Κύριε Γεωργιόπουλε, μας ακούτε? Τώρα σας ακούω, ναι, πριν λίγο δεν άκουγα. Για το θέμα αυτό των μετεγγραφών στα σχολεία της Καλαμάτας, ποια είναι η εικόνα, ποια είναι η άποψή σας? Υπάρχουν σχολεία δύο ταχυτήτων στην πόλη και γενικότερα στη γύρω περιοχή? Δεν σας ακούω, δεν έχουμε καλή ένωση επαφή. Κύριε Γεωργιόπουλε, τώρα με ακούτε? Τώρα σας ακούω, ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας για το συγκεκριμένο θέμα, για τα σχολεία της Καλαμάτας. Κάποιοι λένε ότι είναι δύο ταχυτήτων. Σε κάποια σχολεία φοιτούν πολλά παιδιά, σε κάποια λίγα. Ότι είναι αρκετές οι μετεγγραφές. Ισχύει αυτό? Εδώ και πάρα πολλά χρόνια γίνεται μία προσπάθεια από τους γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά τους από τα σχολεία της περιοχής που ανήκουν σε κεντρικά σχολεία, τα οποία μέσα εισαγωγικά, εγώ θα το πω, θεωρούνται καλά. Γιατί κατ' εμάς δεν υπάρχουν καλά και κακά σχολεία. Σε όλα τα σχολεία υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι άριστοι, εκπαιδευτικοί που είναι πιο λιγότερο καλοί. Το επίπεδο των σχολείων δημιουργείται από τους μαθητές. Και όταν γίνεται το γεγονός να μεταφέρονται άριστοι μαθητές σε συγκεκριμένα σχολεία, αυτό δημιουργεί παραπλανητικές εντυπώσεις. Είναι αλήθεια ότι σε κάποια σχολεία είναι πάρα πολλά τα παιδιά που φοιτούν και αλλού σχεδόν σχηματίζονται ολιγομελή τμήματα? Ολιγομελή δεν νομίζω ότι σχηματίζονται, απλά σχηματίζονται τμήματα που μειώνονται, συρρυκνώνουν τα σχολεία με κίνδυνο να συγχωνευτούν ή να κλείσουν. Τώρα για την επόμενη χρονιά πώς φαίνεται να είναι τα πράγματα με τις μεταγραφές τουλάχιστον? Έχει πάρθει μια απόφαση που συμμετείχαμε και εμείς ως ΕΛΜΕ και οι διευθυντές όλων των σχολείων με τον περιφερειακό διευθυντή και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Μεσσηνίας, και πάρθηκε μία, συμφωνήσαμε ότι δεν θα δημιουργηθούν πάνω από 4 τμήματα σε κανένα σχολείο, και από εκεί και ύστερα οι μεταγραφές το καλοκαίρι θα εξεταστούν πάρα πολύ, το χειμώνα Σεπτέμβριο θα εξεταστούν με πολύ προσοχή ώστε να μην ξεφύγει η αριθμή και δημιουργηθούν αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα να έχουμε. Εμείς ως ΕΛΜΕ ζητήσαμε να παραδοθούν τα σχολεία στην κανονική τους κατάσταση, δηλαδή να αποψηλωθούν όλες οι αίθουσες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στην πορεία των χρόνων λειτουργίας τους, ώστε να δημιουργηθούν αίθουσες για να στεγάσουν τα επιπλέον τμήματα, να πολεοδομικά να πάρουν το σχήμα αυτό με το οποίο είχαν αρχικά σχεδιαστεί και χτιστεί, και από εκεί και ύστερα, αφόσον δεν θα υπάρχουν αίθουσες για να κάνουν, έτσι δεν θα μπορούν και να ζητάνε οι γονείς, οι οποίοι πιέζουν ασφυκτικά και τους διευθυντές και άλλους, βάζουν και άλλους μέσα στο παιχνίδι, ώστε να γίνει η μεταγραφή των παιδιών τους σε αυτά τα σχολεία. Επίσης έχουμε ζητήσει να γίνει το έλεγχος από το ε1 στη δεύτερη-τρίτη σελίδα, όπου φαίνεται εκεί κύρια κατοικία που δηλώνει ο καθένας, και όχι από μισθωτήρια, συμβόλαια και λογαριασμούς ΔΕΗ, όπου έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο κάποιοι γονείς να πηγαίνουν να νοικιάζουν για 2 μήνες ένα σπίτι δίπλα στο σχολείο εκεί, έτσι για τα μάτια του κόσμου, να πηγαίνουν νόμιμα χαρτιά και στην ουσία να μην μένουν εκεί τα παιδιά τους. Μάλιστα. Έχουμε φτάσει και σε τέτοια μας έχουν φτάσει τα αυτιά μας. Τόσο πολύ αυτές οι ταυτότητες, αυτές οι ταμπέλες που μπαίνουν πάνω στα σχολεία. Κύριε Γεωργιόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την εικόνα που μας μεταφέρατε από την Καλαμάτα. Καλό σας βράδυ. Είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Και να αλλάξουμε θέμα. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στην Καστροπολιτεία του Βιστρά, εντός του αρχαιολογικού χώρου. Η περιορισμένη έκταση φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία σε ανοιχτό χώρο και σε απόσταση μερικών μέτρων από την κάτω πύλη του αρχαιολογικού χώρου. Η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σπάρτης με 3 οχήματα έθεσε υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά, προτού αυτή προλάβει να πάρει
διαστάσεις. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε αυτό που συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον κύριο Νικολόπουλο για την υπογεννητικότητα, όπου όπως φαίνεται η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια. Μπορεί το πρόβλημα αυτό να είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια, ωστόσο φαίνεται ότι δεν είναι το μόνο τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια, ο ανασταλτικός παράγοντας για τη δημιουργία οικογένειας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Μείωση κατά 6% καταγράφηκε στον πληθυσμό της Ελλάδας το 2015, αποτέλεσμα της υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζει η χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, η πατρίδα μας έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στον κόσμο, αφού καταγράφηκαν 8,5 γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους, ενώ σημειώθηκαν 29.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις. Αυτό επέφερε αρνητική φυσική αλλαγή στον πληθυσμό της χώρας κατά 2,7%. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν οδηγήσει στην μείωση του πληθυσμού είναι και η οικονομική κρίση, η οποία έχει αναγκάσει πολλά ζευγάρια να επιλέγουν να κάνουν ένα ή δύο παιδιά το πολύ, με τα έξοδά τους να είναι υπέρογκα από τα πρώτα χρόνια. Οι περισσότεροι πολίτες, αναλύοντας αυτό το γεγονός, καταθέτουν ότι το πρόβλημα της υπογεννητικότητας πάντως δεν έχει μόνο οικονομικά αίτια, αλλά και άλλες μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια στις μέρες μας. Το αίτιο είναι η κρίση, φυσικά, και τα παιδιά αναγκάζονται να δουλεύουν 2 και 3 δουλειές όλα. Εγώ ξέρω πάρα πολλά παιδιά από αυτή τη στιγμή δουλεύουν σε 2 και 3 δουλειές και οπωσδήποτε δεν θα υπάρχει ούτε διάθεση για να κάνουν ένα ακόμα παιδί. Με το ζόρι θα κάνουν 1-2. Ο κάθε Έλληνας υπερβάλλει πως θέλει να μεγαλώσει το παιδί του με φροντιστήρια και άλλες σπουδές και να του πάει στη μουσική και να του πάει σε ένα κέντρο που αυτά δεν είναι πολύ ελεύθερα. Εδώ βλέπω όλα πληρώνονται πολύ ακριβά. Καλό είναι να μην κάνει κανένας παιδιά, ούτε να παντρευτεί ούτε τίποτα. Αυτό είναι τώρα. Από εκεί πέρα να συζήσουν, να μείνουν έτσι χωρίς παντρίες ή χωρίς τίποτα, γιατί όλα τα ζευγάρια που θέλουν να παντρευτούν ή θέλουν λεφτά. Εν τω μεταξύ, η μεγαλύτερη θετική φυσική αλλαγή του πληθυσμού καταγράφηκε στην Ιρλανδία, όπου οι γεννήσεις ξεπέρασαν κατά 7,7% του θανάτους, ενώ ακολουθεί η Κύπρος με ποσοστό 3,9%. Όσον αφορά τη χώρα μας, οι προβλέψεις και για το μέλλον είναι δυσίωνες, αφού έχουν αυξηθεί και τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες που επιλέγουν το εξωτερικό για να ζήσουν και να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Να πάμε τώρα στη Ζάκυνθο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Όμως η συζήτηση, το σώμα συζητά ακόμα τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και φαίνεται ότι ελήφθηκε και ψήφισμα για το πολυδύναμο ιατρικό κέντρο Βολιμών, το οποίο παραμένει κλειστό. Να πούμε ότι η συνάδελφος Βίκο Κωνσταντινίδου παρακολουθεί τη συνεδρίαση και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Βίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τι ακριβώς έγινε με το πολυδύναμο ιατρικό κέντρο και τι περιλαμβάνεται στο ψήφισμα του σώματος? Φαίνεται, Γεωργία, ότι τα σκουπίδια δεν είναι το μόνο από τα σοβαρά προβλήματα της Ζακύνθου. Είναι σίγουρο αυτό. Ένα από τα σημαντικότερα της προβλήματα είναι η υποστελέχωση, τραγική υποστελέχωση, πρέπει να πούμε, όλων των κέντρων και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης υγείας. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στο χώρο αυτό είναι ότι έχει κλείσει εδώ και αρκετό καιρό, λόγω του ότι δεν υπάρχει κανένας για προσωπικό ιατρικό ή νοσηλευτικό. Έχει κλείσει λοιπόν το πολυδύναμο ιατρικό κέντρο Βολιμών. Για να δώσουμε στους τηλεθεατές να καταλάβουν, οι Βολίμες είναι η πρωτεύουσα σε μεγάλα εισαγωγικά του βόρειου τμήματος, του πλέον απομακρυσμένου από την πόλη, που έχει άλλες δομές υγείας. Απέχει τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα μακριά και δεν υπάρχει εκεί ούτε ένας γιατρός ή νοσηλευτής-νοσηλεύτρια για να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο περιστατικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα, ζητώ λοιπόν την στελέχωση του κέντρου. Περίοδο, ακριβώς. Και έχουμε πολύ περισσότερο αυξημένες ανάγκες σύν τις ανάγκες των κατοίκων. Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση Δημοτικού Συμβούλου, αποφάσισε ομόφωνα να συντάξει ψήφισμα το οποίο θα επιδοθεί το συντομότερο δυνατόν. Καταρχάς, θα ανακοινωθεί στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου περίπου σε 15 ημέρες. Θα επιδοθεί οπωσδήποτε σε όλες τις αρχές του νησιού, περιφερειάρχη, δήμαρχο, αντιπεριφερειάρχη, περιφερειάρχη Ιωνίων-Νήσων και δήμαρχο, και βέβαια οπωσδήποτε σε υπουργικό γραφείο. Είτε αυτό είναι του Υπουργού Υγείας, είτε είναι του Υφυπουργού Αθλητισμού και Βουλευτή του νησιού, βέβαια, κύριο Κοντονή. Μάλιστα, λοιπόν, σε εξέλιξη συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθεί και το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Μόλις ξεκίνησε η συζήτηση, Γεωργία, και αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βιβί. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και να αλλάξουμε θέμα, λίγοι ήταν οι πρόσφυγες που προσπάθησαν να περάσουν στην Ιταλία μέσω του λιμανιού της Πάτρας, σύμφωνα με τον κεντρικό λιμενάρχη, ο οποίος παρουσίασε μάλιστα τον απολογισμό του πρώτου εξαμήνου. Όπως είπε, η λειτουργία των κέντρων φιλοξενίας σε συνδυασμό με τα μέτρα που εφαρμόζονται στο λιμάνι απέτρεψαν την παράνομη μετανάστευση από το λιμάνι της Πάτρας.
Απολύτως ελεγχόμενη χαρακτηρίσε την κατάσταση στο λιμάνι της Πάτρας σχετικά με το μεταναστευτικό, ο κεντρικός λιμενάρχης Τρίφων Κοροτζής, παρουσιάζοντας σήμερα τον απολογισμό του πρώτου εξαμήνου. Όπως εξήγησε, η λειτουργία των κέντρων καταγραφής και φιλοξενίας μεταναστών, σε συνδυασμό με τα μέτρα που εφαρμόζονται στο λιμάνι, φαίνεται πως λειτουργήσαν αποτρεπτικά ως προς την έλευση μεταναστών στην Πάτρα, με σκοπό να ταξιδέψουν παράνομα προς την Ιταλία. Η υπηρεσία έχει σχηματίσει περίπου στις 300 δικογραφίες. Έχουν συλληφθεί 43 διακινητές, 120 ταξιδιώτες με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, 215 άτομα προσπάθησαν να εξέλθουν παράνομα της χώρας για την Ιταλία. Έχουν συλληφθεί επίσης άτομα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών καθώς και για οπλοκατοχή και έχουν κατασκευθεί 142 κιλά ναρκωτικές ουσίες τον Απρίλιο. Όσον αφορά στις υπηκότητες των συλληφθέντων με πλαστά έγγραφα, οι περισσότεροι ήταν Σύριοι, ενώ οι περισσότεροι μετανάστες που προσπάθησαν να ταξιδέψουν χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα ήταν Αφγανοί και Ιρανοί. Όσον αφορά στην κατάσταση που επικρατεί ακριβώς απέναντι από τη λιμενική ζώνη, ο κ. Τρίφων Κοροτζής είπε ότι εκεί βρίσκονται περίπου 50 μετανάστες, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι ανήλικοι που προσπαθούν να μπουν μέσα στο λιμάνι και να κρυφτούν σε κάποιο φορτηγό. Η κατάσταση ό,τι αφορά την παράνομη μετανάστευση έξω του λιμένα είναι γενικά ήσυχη και απόλυτα ελεγχόμενη. Στα άτομα που κινούνται εκτός λιμένα κυριαρχούν υπήκοοι Αφγανιστάν, υπάρχουν και πάρα πολλοί ανήλικοι και από εκεί και πέρα το σύστημα ασφαλείας που εφαρμόζει το λιμεναρχείο, το σχέδιο δράσης από τον Απρίλιο του 2016 ως σήμερα, παραμένει σε ισχύ. Εκτιμώ ότι έχει λειτουργήσει αποτρεπτικά, καθώς επίσης μεγάλος αριθμός παράνομων μεταναστών φιλοξενούνται σε κέντρα κράτησης και ίσως εκμεταλλεύονται και άλλες οδούς διαφυγής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός του λιμένα Πάτρας. Παράλληλα, όπως ο ίδιος τόνισε, πραγματοποιούνται συνεχείς περιπολίες αλλά και συλλήψεις στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται. Όσον αφορά στον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών, το πρώτο εξάμηνο βρέθηκαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις περίπου 67 κιλά χασίης. Δείτε σε λίγο. Στις 11 Οκτώβρη, η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων για το ναυάγιο. Πρόταση για ένταξη της διάσημης παραλίας στα μνημεία φυσικής κληρονομιάς της UNESCO. Ρεκόρ συμμετοχών στο 8ο Peak Patras. Στο κόκκινο, οι προετοιμασίες για την φετινή διοργάνωση. Παρακολουθείτε πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνια. Να συνεχίσουμε και με τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας. Τη νομική οδό ακολουθούν οι γονείς του 9χρονου αγοριού από το Αίγιο, το οποίο πριν λίγες ημέρες είχε τραυματιστεί στα γεννητικά όργανα ενώ έπαιζε στην παραλία Βαλιμητίκων. Ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Να πούμε αρχικά βεβαίως ότι το παιδί είναι καλά στην υγεία του. Τι ακριβώς όμως συνέβη, να θυμίσουμε λίγο την υπόθεση. Λοιπόν, πρόκειται για έναν 9χρονο, ο οποίος έπαιζε ανέμελος στην παραλία των Βαλιμητίκων στην περιοχή του Αιγείου, όταν η μπάλα την οποία είχε έφυγε και πήγε προς την θάλασσα. Ο μικρός προσπάθησε να φτάσει το παιχνίδι του. Μπήκε έτσι λοιπόν στη θάλασσα, μόνο που στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε μία τσιμεντένια βάση, η οποία ήταν καλυμμένη από το νερό και στην οποία προεξήχαν σίδερα. Με αποτέλεσμα το άτυχο αγόρι ξαφνικά να τραυματίσει στα γεννητικά του όργανα. Αμέσως επικράτησε πανικός στην περιοχή. Έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε το αγόρι στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, και εκεί, σύμφωνα με την πληροφόρηση η οποία υπάρχει από το νοσοκομείο, οι γιατροί προχώρησαν σε καθαρισμό του τραύματος και συραφή βέβαια, και του έδωσαν εξιτήριο για να πάει σπίτι του. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε το παιδί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί στο συγκεκριμένο σημείο, αν και ήταν πολύ επικίνδυνο το περιστατικό. Όπως λένε οι γιατροί, λίγα χιλιοστά παραπάνω να τον είχε βρει το σίδερο, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο σοβαρά. Ωστόσο, η περιπέτεια αυτή του μικρού σίγουρα ήταν πολύ έντονη, και μάλιστα οι γονείς του προτίθεται να ακολουθήσουν πλέον την δικαστική οδό για την υπόθεση. Όπως αναφέρουν οι τοπικοί άρχοντες εκεί στην περιοχή του Αιγείου, στα Βαλιμήτικα, λένε ότι εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και αρκετά χρόνια έχουν απευθυνθεί στην κτηματική υπηρεσία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωστόσο, δεν είχε γίνει τίποτα. Βέβαια, αμέσως μετά το περιστατικό, τουλάχιστον τα σίδερα αυτά τα οποία προεξήχαν από το τσιμέντο αυτό αφαιρέθηκαν και δεν υπάρχουν πλέον στην περιοχή. Μάλιστα, απομακρύνθηκε λοιπόν και ο κίνδυνος. Νίκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ.
Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για την ετήσια έκθεση Olympic Market, όπου θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 28 Ιουλίου στο λιμάνι του Κατακόλου. Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί όλα τα μέλη του να συμμετέχουν, καθώς η έκθεση έχει καταναλωτικό ενδιαφέρον και αναμένεται να υποδεχθεί περισσότερους από 20.000 τουρίστες. Πάνω από 20.000 επισκέπτες αναμένεται να επισκεφθούν την έκθεση Olympic Market από τις 24 έως και τις 28 Ιουλίου στο λιμάνι του Κατακόλου. Πρόκειται για μια ετήσια έκθεση προώθησης και τόνωσης της αγοράς, αξιοποιώντας οργανωμένα την κορυφή της καλοκαιρινής μαζικής εισρωής τουριστών στο λιμάνι του Κατάκολου και στα γύρω ξενοδοχεία. Το Κατάκολο, όπως γνωρίζετε, σήμερα είναι ένα σημείο αναφοράς όσον αφορά την προσέλκυση τουριστών από τα κρουαζερόπλια. Έτσι, στην περίοδο αυτή που θα γίνει η έκθεση, 24 έως 28 του τρέχοντος μηνός του Ιουλίου, θα υπολογίζουν ότι θα έχουν περίπου 20.000 επισκέπτες σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ξένους τουρίστες που θα περάσουν από την έκθεση. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε, καλούμε λοιπόν τα μέλη μας, το Επιμελητήριο αναλαμβάνει από το Βουλία να υποστηρίξει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων των μελών μας της Αχαΐας στην έκθεση αυτή. Και καλούμε τα μέλη μας λοιπόν να επικοινωνήσουν μαζί μας όσοι ενδιαφέρονται, ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τι ακριβώς χρειάζεται προκειμένου να συμμετάσχουν. Το κόστος είναι πάρα πολύ χαμηλό. Το επιμελητήριο θα χρηματοδοτήσει αυτή την δράση, την υποστηρίξει, γιατί πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και μόνο από το γεγονός ότι θα έχει περίπου 20.000 επισκέπτες οι οποίοι θα περάσουν μέσα από την έκθεση αυτή. Και έχει ξαναγίνει, αλλά επειδή παίρνει πλέον πολύ μεγάλη διάσταση και πολύ μεγάλη έκταση, εμείς συστήνουμε στα μέλη μας να ενημερωθούν, γιατί θα έχει πολύ μεγάλο, κυρίως αγοραστικό ενδιαφέρον. Και είναι αυτό το οποίο λείπει στις μέρες μας. Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, οι επιχειρηματίες εκθέτες θα έχουν άμεση πρόσβαση σε 20.000 τουρίστες στο σημείο αποβίβασής τους από τα κρουαζιερόπλια, με άμεσα οικονομικά ωφέλη, αφού ο χαρακτήρας της έκθεσης θα είναι η λιανική πώληση. Να περάσουμε σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει αρκετά τις τελευταίες ημέρες, τις αρχές και την κοινωνία της Ακίνθου και σχετίζεται με τη διάσημη παραλία του Ναυαγίου και την εμφάνιση του φερόμενου ως συνιδιοκτήτη του πλοίου Παναγιώτης, ο οποίος ακολούθησε την νομική οδό, ζητώντας την παύση κάθε παρέμβαση συντήρησης του σκουριασμένου σκαριού. Ο Δήμος και ο φερόμενος ως συνιδιοκτήτης θα βρεθούν στις δικαστικές αίθουσες στις 11 Οκτωβρίου για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, μετά και την απόρριψη από το Ειρηνοδικείο Ζακίνθου της αίτησης προσωρινής διαταγής. Να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις με τον δικηγόρο κύριο Γεράσιμο Μπετίνη, ο οποίος μάλιστα μέσα από την εφημερίδα Ημέρα της Ζακίνθου καταθέτει πρόταση στις αρχές και τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να ενταχθεί το ναυάγιο στα μνημεία φυσικής κληρονομιάς της UNESCO. Είναι μαζί μας ο κύριος Μπετίνης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κύριε Μπετίνη, η αλήθεια είναι ότι εδώ και αρκετές μέρες δημιουργήθηκαν στον κόσμο αρκετές απορίες για το τι γίνεται τελικά σε τέτοιες περιπτώσεις και σε ποιον μπορεί να ανήκει αυτό το πλοίο, και με την εμφάνιση, βεβαίως, με αφορμή την εμφάνιση του φερόμενου ως συνιδιοκτήτη. Τελικά φαίνεται ότι υπάρχουν απαντήσεις σε κάποιο βασιλικό διάταγμα του 1836. Ναι. Η προσωπική μου νομική άποψη είναι ότι δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα ιδιώτη πάνω σε αυτό το σκάφος για δύο λόγους. Πρώτον, διότι το σκάφος αυτό έχει εγκαταληφθεί και είναι πλέον ένα κουφάρι από το 1982, συνεπώς οποιοδήποτε δικαίωμα του ιδιοκτήτη έχει αποσβεστεί εκούσια, θα έλεγα, έχει καταστεί αδέσποτο. Και από την άλλη μεριά, διότι όσο και αν φαίνεται περίεργο, όταν γινόταν η συγκρότηση του ελληνικού κράτους τότε, τη δεκαετία του 1830, εκδόθηκε ένα βασιλικό διάταγμα από τον Όθωνα, το οποίο εξακολουθεί να είναι ενισχύ μέχρι σήμερα, όπου ορίζεται ότι ως ελληνικά πλοία αναγνωρίζονται εκείνα τα οποία ναυαγούν στις ελληνικές παραλίες και είναι ανίκανα προς περαιτέρων πλούν. Αυτό το βασιλικό διάταγμα είναι το υπαριθμόν 68 κάθετος 1836, εξακολουθεί να ισχύει και εξ αυτού του λόγου η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι κανένα δικαίωμα ιδιώτη δεν υπάρχει στο σκάφος αυτό, όπως υπάρχει στην κατάσταση που βρίσκεται. Αντιθέτως, μπορούμε να δεδεχτούμε ότι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και στην οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι αδέσποτο και εξ αυτού του λόγου δεν νομίζω ότι έχει οποιαδήποτε νομική
τύχει η διεκδίκηση από πλευράς του ιδιώτη, όπως άλλωστε αποφάνθηκε και το ειρηνοδικείο Ζακύνθου όταν απέρριψε το αίτημά του για την έκδοση προσωρινής διαταγής. Εν τω μεταξύ, κύριε Πετίνη, να υπενθυμίσουμε και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν εκτός Ζακύνθου ότι το συγκεκριμένο πλοίο κουβαλούσε και παράνομο φορτίο. Έχει αυτό κάποια σημασία στην συγκεκριμένη περίπτωση? Φρονώ ότι αυτό υποδηλώνει την βούληση του ιδιώτη να αποφύγει τις τότε ευθύνες που υπήρχαν από την παράβαση τελωνιακής νομοθεσίας, αφού μετέφερε τότε το 1982 παράνομο φορτίο τσιγάρων. Αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει επισυμβεί οποιαδήποτε υλική διακατοχική πράξη από πλευράς του ιδιοκτήτη επί του σκάφους, είναι κάθε δικαίωμά του, πέραν του γεγονότος, επαναλαμβάνω και πάλι, ότι με το διάταγμα το οποίο ανέφερα, που όσο και αν φαίνεται παλαιό, εξακολουθεί να ισχύει, το σκάφος αυτό έχει περιέλθει πλέον στην κυριότητα του δημοσίου. Ευρίσκεται εν πει ενεργού εγιαλού και μην ξεχνάμε ότι ο ενεργός εγιαλός είναι και αυτό κτήμα του ελληνικού δημοσίου, είναι δημόσιο κτήμα, βρίσκεται εκτός συναλλαγής και κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία περαιτέρω δυνατότητα διεκδίκησης από πλευράς ιδιώτη. Αντιθέτως, το γεγονός αυτό έφερε στην επικαιρότητα την ταλέπορη ιστορία του ναυαγίου αυτού, που δημιουργεί μια επικινδυνότητα για την ύπαρξή του, παράλληλα με το χρόνο και τη φθορά που υφίσταται, με την άμετρη, θα έλεγα, κλειδοσκοπία η οποία γίνεται επάνω σε αυτή την ακτή χωρίς όρια και χωρίς περιορισμούς, και τούτο σε συνδυασμό με το ότι η ακτή του ναυαγίου είναι το διασημότερο αυτή τη στιγμή μνημείο φυσικό, θα έλεγα, της Ελλάδας, είναι γνωστό ανά τον κόσμο, το ξέρουν κατ' εικόνα άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν καν που βρίσκεται, αλλά ξέρουν ότι είναι ένας τόπος συγκλονιστικός εξ επόψεως φυσικής ομορφιάς, που υπογραμμίζεται από την ύπαρξη αυτού του απομιναριού του σκάφους, του πλοίου, και υπερτονίζεται σε ένα μοναδικό συνδυασμό διαχρονικότητας, αιωνιότητας της φύσης και θνησιμότητας και του εφήμερου του ανθρώπου και των ανθρωπίνων έργων του. Το έχουν καταστήσει πραγματικά μοναδική περίπτωση ελληνική προς τα έξω. Μπορώ να πω εξ επόψεως φωτογραφικής απεικόνησης, μπορεί να το συναντήσει κανείς σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Είναι περισσότερο γνωστό ακόμα, και τολμώ να πω και είναι ύβρις αυτό το οποίο θα πω, αλλά ανταποκρίνεται στα πράγματα, από τον Παρθενώνα, και εξ αυτού του λόγου πλέον έχω τη γνώμη ότι επιβάλλεται να ενταχθεί υπό την προστασία της UNESCO, αυτού του παγκόσμιου οργανισμού του ΟΗΕ, που ακριβώς είναι για να προστατεύει τα μνημεία της φυσικής και της πολιτιστικής παγκόσμιας κληρονομιάς, διότι πλέον η λειτουργία του, η μοναδικότητά του, η αξία του φεύγει, έχει ξεπεράσει τη Ζάκυνθο, έχει ξεπεράσει την Ελλάδα και πραγματικά βρίσκεται, είναι ένα σημείο, θα έλεγα, αναφοράς του πλανήτη. Αυτή την πρόταση σήμερα, η πρόταση σας δημοσιεύεται και στην εφημερίδα Ημέρα της Ζακύνθου. Είναι λοιπόν οι αρχές του τόπου, αν θέλουν να μάθουν περισσότερα στοιχεία ή αν θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να κινήσουν τις διαδικασίες, είναι κάτι το απαιτητικό όλο αυτό, προκειμένου να ενταχθεί στα μνημεία της UNESCO? Όχι, δεν νομίζω. Αυτή τη στιγμή ήδη ο Δήμος των Φιλίππων εκεί επάνω στη Βόρεια Ελλάδα, ξέρω ότι κάνει προσπάθειες για να ενταχθεί ως 18ο μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχω την εντύπωση ότι, επειδή επαναλαμβάνω και πάλι ότι η παραλία του ναυαγίου είναι πλέον παγκόσμια εικόνα ομορφιάς και συναρπάζει τους πάντες, είναι γνωστή πλέον σε όλη την κοινωνία, σε όλη την κοινωνία του πλανήτη πλέον, γιατί για μεγέθη μιλάμε, ότι δεν θα συναντήσει ιδιαίτερο πρόβλημα. Αντιθέτως, υπογραμμίζω ότι ο Δήμαρχος της Ζακύνθου έχει αναλάβει την προσπάθεια αυτή της συντήρησης του πλοίου αυτού στην κατάσταση που βρίσκεται. Είναι απόλυτα αναγκαίο να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Βέβαια, καλά θα είναι να γίνει βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου, ενός μιας οργάνωσης του χώρου στην περιοχή εκείνη, διότι πλέον πρέπει να καταλάβουμε την σπουδαιότητα αυτού του μνημείου, και δεν είναι μόνο το φυσικό, επαναλαμβάνω, αλλά το μνημείο το φυσικό υπερτονίζεται, υπογραμμίζεται από την ύπαρξη αυτού του ναυαγίου, το οποίο, εάν το χάσουμε, θα είναι μια ακόμα μεγάλη πληγή που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τη τεράστια σημασία που θα έχει, διότι η περιοχή του ναυαγίου χωρίς το ναυάγιο του πλοίου δεν θα έχει την αναγνωρισιμότητα και τη σπουδαιότητα την οποία έχει αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, πολύ καλά ενεργεί ο Δήμαρχος. Έπρεπε να έχει αρχίσει από την επόμενη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του, και φαντάζομαι ότι
Αύριο θα βρίσκεται εκεί το συνεργείο και θα συνεχίζει την προσπάθεια προς την κατεύθυνση διατήρησης του πλοίου αυτού στην κατάσταση που βρίσκεται, διότι η απειλή είναι βεβαία και αν τυχόν χάσουμε αυτό το σκάφος στην κατάσταση που βρίσκεται, το πλήγμα το οποίο θα υποστεί πλέον όχι η Ζάκυνθος τουριστικά, όχι η Ελλάδα, αλλά πλέον μπορούμε να πούμε ότι η ίδια η παγκόσμια κοινότητα θα είναι πολύ μεγάλο, διότι επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μια απίστευτη συνύπαρξη μέσα εκεί, η οποία δεν έχει καμία σχέση με παρέμβαση ανθρώπου, αλλά αποτελεί ένα αξεπέραστο έργο τέχνης, που είναι εκείνες η άγρια ομορφιά του τοπίου που δημιουργείται μέσα από αυτό το μικρό κόλπο, συνδυασμός της θάλασσας, της άμμου, τα βράχια, και εκεί ακριβώς στη μέση να ευρίσκεται αυτό το σκάφος σαν ναυάγιο, να μας θυμίζει και το ναυάγιο της ανθρώπινης ύπαρξης και τη μοίρα της. Κύριε Πετίνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο. Καλό σας βράδυ. Καλή σας νύχτα. Τώρα, παραβατικότητα και λοιπής αστυνόμευση λόγω υποστελέχωσης δυσκολεύουν όλο ένα και περισσότερο την καθημερινότητα σε περιοχές όπως ο Λαγανάς της Ζακύνθου. Ωστόσο, αρχές και υπηρεσίες παλεύουν από κοινού για περισσότερες και αποτελεσματικότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τα τελευταία γεγονότα στην περιοχή του Λαγανά της Ζακύνθου έχουν κινητοποιήσει αρχές και υπηρεσίες του νησιού, που αναζητούν απεγνωσμένα λύσεις για να ελέγξουν και να μετριάσουν το πρόβλημα παραβατικότητας στην περιοχή. Το πρωί της Τρίτης συναντήθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Λευτέρης Νιωτόπουλος με τον αστυνομικό διευθυντή του νησιού και συζήτησαν για τα θέματα εκείνα που από κοινού αποσχολούν περιφέρεια και αστυνομία στα μεγάλα τουριστικά θέρετρα της Ζακύνθου. Η συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή είναι στα πλαίσια της συνεχούς επικοινωνίας που έχουμε, όχι μόνο με την αστυνομική διεύθυνση και με την πυροσβεστική και με όλες τις υπηρεσίες. Είχε να κάνει με ανταλλαγή απόψεων και θέσεων όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και η αστυνομική διεύθυνση και εμείς από τη δική μας πλευρά σε θέματα που είναι κοινά μεταξύ μας, με το δύο υπηρεσιών. Ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις όσον αφορά για την καλύτερη λειτουργία, όσον αφορά την τροχέα και την κίνηση λόγω και του καλοκαιριού, και άλλα θέματα που αφορούν και το Λαγανά. Αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Πιστεύω ότι φαίνονται κάποια αποτελέσματα. Τα πρόσφατα περιστατικά, τόσο με τις συνέπειες των πράξεων κυρίως νεαρών Βρετανών που υπό την επίρρεια αλκοόλ δημιουργούν συνεχώς προβλήματα, όσο και με τις απανωτές περιπτώσεις διακίνησης παράνομων ουσιών και κλοπών, κυρίως από τους Σέρβους, οφείλονται κυρίως στην υποστελέχωση του αστυνομικού τμήματος Λαγανά. Πρόκειται για μια κατάσταση δεδομένη και παρά την ενίσχυση σε προσωπικό που δέχτηκε η αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου, το πρόβλημα, αν και υποσχετικό έλεγχο, παραμένει μεγάλο. Μην ξεχνάμε ότι το νησί μας δέχεται ένα πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Είναι σε ένα σταυροδρόμι διακίνησης μη νόμιμων ουσιών. Και θέλω πραγματικά να πω ότι η αστυνομία σε πολλές φορές υπερβάλλει αυτόν. Πραγματικά αποδίδουν και φαίνονται, είναι ορατά τα αποτελέσματα, με μικρή στελέχωση, με προσωπικό το οποίο λείπει. Έχουν γίνει προσπάθειες βέβαια να ενισχυθεί. Πιστεύω πραγματικά ότι με τη συνεργασία όλων μας θα πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα που μπορούμε να πετύχουμε. Ανάλογα στενή συνεργασία διατηρεί η Αντιπεριφέρεια με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ζακύνθου, κυρίως παρέχοντας τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό πρόληψης. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η παραχώρηση για πάνω από ένα χρόνο στο νησί της Ζακύνθου ενός γκρέιντερ από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων για τη διάνοιξη δασικών δρόμων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων σε φλεγόμενες περιοχές, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Ζάκυνθο και να περάσουμε σε ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη στο Λαγανά και δείχνει ακριβώς, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, τη δύσκολη καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν οι αρχές. Λοιπόν, έτσι, Βρετανός τουρίστας έκλεψε ασθενοφόρο ιδιωτικού ιατρικού κέντρου και σκόρπισε τον τρόμο στους περαστικούς, ακολουθώντας τρελή πορεία. Λεπτομέρειες για το περιστατικό έχει ο Βασίλης Μούτσιος, αρχισυντάκτης της εφημερίδας Ημέρα της Ζακύνθου. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία, κυρίες και κύριοι. Το χάρο με τα μάτια τους στην κυρία. Εξαιρετικά αντίκρισαν κάτοικοι, επιχειρηματίες και τουρίστες στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, όταν, όπως είπες και εσύ, ήταν το νεαρό Βρετανό να αρπάζει στην κυριολεξία του ασθενοφόρου ιδιωτικού κέντρου, ιατρικού κέντρου της περιοχής και να παίρνει παραμάζωμα 7 αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι, χωρίς ευτυχώς να τραυματίζεται κανείς. Υπό την επίρρεια αλκοόλ ο Βρετανός τουρίστας και βεβαίως
Φαντάζομαι πώς θα ήταν η κατάσταση έξω από τόσο πολυσύχναστη περιοχή. Βλέπουμε εδώ και τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Ο ενήλικος νεαρός Γεωργία, ο οποίος έκανε τις διακοπές του στο νησί της Ζακύνθου και βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, έβγαλε με τη βία έξω τον οδηγό του ασθενοφόρου, τον πέταξε κάτω, ανέβηκε στη θέση του και απαγάγοντας το ασθενοφόρο ξεκίνησε την τραγική κούρσα του. Οι σκηνές οι οποίες ακολούθησαν μόνο από κινηματογραφική ταινία θα μπορούσαν να είναι βγαλμένες, αφού ο δράστης έπεσε όπως είπαμε πάνω σε μια σειρά από σταθμευμένα οχήματα και μηχανάκια και στο τέλος της πορείας του κατάφερε να το ακινητοποιήσει σχεδόν μέσα σε ένα από τα νυχτερινά καταστήματα της περιοχής. Και βέβαια το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι ελάχιστα λεπτά πριν κάνει αυτή του την πράξη είχαν βγάλει μέσα από το ασθενοφόρο μια ασθενή προκειμένου να εξεταστεί. Απίστευτο περιστατικό. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Δεκάδες πιστοί έσπευσαν να προσκυνήσουν και να λάβουν την ευλογία του Αγίου Παϊσίου που εορτάζει σήμερα στο μικρό εκκλησάκι δίπλα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Πάτρα. Ο γέροντας Παϊσίος εκοιμήθη στις 12 Ιούλιου του 1994 και η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο στις 13 Ιανουαρίου του 2015. Στον μικρό ναό, στο πλάι του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, έσπευσαν σήμερα δεκάδες πιστοί για να προσκυνήσουν και να λάβουν την ευλογία του Αγίου Παϊσίου που εορτάζει σήμερα. Τον Πατέρ Παϊσίο, Άγιος Παϊσίος τώρα πια, τον γνωρίζω από τη Σκήτη που ήταν και έχω πάει και στο μοναστήρι που είναι ο τάφος του πάρα πολλές φορές. Τον πιστεύω πάρα πολύ, εύχομαι να δώσει υγεία σε όλο τον κόσμο και αγάπη. Ένας γέροντας που μίλησε στις καρδιές των ανθρώπων που τον συνάντησαν και συνεχίζει να εμπνέει όλους όσους διαβάζουν μέχρι σήμερα τους λόγους του από τα δεκάδες συγγράμματα που έχουν γραφτεί για την οσιακή μορφή του. Ως γνωστό, ο Οσίος Παΐσιος ο Αγιορείτης, κατά κόσμον Αρσένιος Εσνηπίδης, ο οποίος έζησε από τις 25 Ιουλίου 1924 έως τις 12 Ιουλίου του 1994, υπήρξε ένας μοναχός που έγινε ευρέως γνωστός για τον βίο, το έργο του και τα θαύματα που το αποδίδονται. Κοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1994. Και έπασχε από καρκίνο και εδώ χάρη λοιπόν στον πάτερ Θεοδόσιο τον Τσιτσιβό που ήταν εδώ και τώρα βρίσκεται στην Αφρική έφτιαξε το παλιό ένα παλιό σημείο του ναού, από εκεί το έκανε ναό, ήταν το παλιό βαπτιστήριο και το έκανε λοιπόν ναό για να μπορούμε να αρχόμαστε εδώ να τιμούμε τη μνήμη του Αγίου. Έτσι λοιπόν από το πρωί σήμερα και από χθες ο κόσμος έρχεται και μπορώ να πω ότι τιμάει αρκετά τη μνήμη του Αγίου μας. Ανακηρύχθηκε Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στις 13 Ιανουαρίου του 2015, αφήνοντας πίσω του πολλές αμφιλεγόμενες προφητείες. Στην τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε ο Νίκος Μεγαδούκας, ο γνωστός δημοσιογράφος που έφυγε το πρωί της Κυριακής αναπάντεχα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 58 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί ατελέστηκε στον τόπο καταγωγής του της Ζάκυνθου. Το τελευταίο αντίο στον Νίκο Μεγαδούκα είπαν σήμερα η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνάδελφοί του. Με δάκρυα στα μάτια συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία τον άνθρωπό τους. Εκείνον που μέσα από την καθημερινότητα, το χαμόγελο και την πάντα διακριτική του στάση απέναντι στα πράγματα του συντρόφευε. Ο Νίκος Μεγαδούκας γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1958. Δεν σταμάτησε ποτέ να αγαπά το νησί του και γι' αυτό οι άνθρωποι που τον ήξεραν καλά τον χαρακτήριζαν ζακυνθινό άνθρωπο. Άνθρωπο δηλαδή που είχε πάντα την καρδιά του στραμμένη στην παράδοση, αλλά το νου του στο καινούριο, στο σύγχρονο. Και ήταν αυτό το καινούριο που μέσα από τον τρόπο σκέψης και αντίληψής του προσπαθούσε να περάσει και μέσα από τη δουλειά του, τη δημοσιογραφία που τόσο αγαπούσε. Εργάστηκε ως πολιτικός και διπλωματικός συντάκτης σε μεγάλες εφημερίδες, ενώ τα τελευταία χρόνια υπηρέτησε την έντυπη δημοσιογραφία από την θέση του Διευθυντή του Πολιτικού Τμήματος του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Η σχέση του άλλωστε με την ειδησιογραφία αλλά και γενικότερα την γραφή ήταν μια σχέση αγάπης. Λάτρευε τη μουσική, την πολιτική και το καλό βιβλίο, γιατί αυτά, όπως έλεγε, ήταν το οξυγόνο του. Και βέβαια λάτρευε τη Ζάκυνθο, το νησί που γι' αυτόν αποτελούσε σημείο αναφοράς. Το ταξίδι του στη ζωή, λοιπόν, ολοκληρώθηκε εκεί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου, με τον κόσμο να τον αποχαιρετά διακριτικά, έτσι όπως του άρεσε πάντα να τον χαιρετούν. Η οικογένεια του Ιόνιαν εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στους οικείους του. Με φόρα και ρεκόρ συμμετοχών έρχεται το 8ο Peak Patras στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος δεν θα λείψουν τα φαντασμαγορικά σοου και οι εκπλήξεις που προσφέρουν μοναδικό θέαμα στους χιλιάδες θεατές πριν και μετά τους αγώνες.
Κάθε προσδοκία αναμένεται να ξεπεράσει το 8ο Πικ Πάτρας που πραγματοποιείται στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου στην πόλη με τους 410 διαγωνιζόμενους να σπάζουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο συνδυάζει πάρα πολλές ετερόκλητες δραστηριότητες και αυτό δείχνει την ικανότητα, την γνώση, το πάθος των οργανωτών ούτως ώστε να το πετύχουν. Τι πιο καλό. Αυτοί οι θεσμοί που η επιτυχία τους συνάδει με την αθρώα προσέλευση του κοινού και ιδιαίτερα του κοινού που δεν πληρώνει εισιτήριο για να δει το θέαμα, του κοινού που κυρίως ανάγεται σε νεαρές ηλικίες, μικρά παιδιά, είναι το πιο σπουδαίο επίτευγμα της όλης προσπάθειας. Και το λέω κάθε χρόνο αυτό και δεν κουράζομαι να το λέω. Με τις μικρές λοιπόν δυνάμεις του, ο Δήμος προσπαθεί να συμβάλλει στην επιτυχία τέτοιων εκδηλώσεων και αυτό θα κάνει και με το 8ο ΠΙΚ, με τη συνέπεια που το έχει κάνει και σε άλλες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος δεν θα λείψουν οι εκπλήξεις και τα φαντασμογορικά σοου που θα προσφέρουν θέαμα πριν από τους αγώνες στην Ανάπαυλα αλλά και στο φινάλε αυτών. Η πρώτη εκκίνηση της φετινής διοργάνωσης δόθηκε σήμερα, όπου οι φορείς παρουσίασαν και συζήτησαν την αναπτυξιακή διάσταση της διοργάνωσης και τις ευκαιρίες που δημιουργεί στην πόλη και την τοπική οικονομία, ενώ διατυπώθηκαν και σκέψεις σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της σε γειτονικές περιοχές. Έγινε και στην προσπάθεια των διοργανωτών για συνεχή βελτίωση της ασφάλειας του κοινού. Η αγωνιστική επιτυχία των αγώνων CART βασίζεται στο ότι δημιουργούν φυτώριο για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο ΟΠ συμμετέχει στο ΠΙΚ Πάτρας για 8η συνεχή χρονιά, αναλαμβάνοντας το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, προσφέροντας την εμπειρία των 46 ετών στην οργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους εκδηλώσεων, παύλα αγώνων, που αφορούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το ΠΙΚ είναι ένας θεσμός που πρώτα απ' όλα δείχνει ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Και μπορούμε να κάνουμε πράγματα σημαντικά στην περιοχή μας. Και όταν υπάρχει όραμα και όταν δεν υπάρχει, αν θέλετε, προσωπική προβολή και αν θέλετε στο ότι να κάνουμε πράγματα που να τελειώνουν και να υπάρχει στο διατάφτα. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Η Οργανωτική Επιτροπή για ακόμα μια χρονιά έκανε μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε να συνεχιστεί η μεγάλη παράδοση που έχει χτίσει η πρωτεύουσα της Αχαΐας με την διεξαγωγή του ΠΙΚ. Οργανωτές του 8ου ΠΙΚ είναι ο ΑΟΠ υπό την θεσμική επίβλεψη της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, συνδιοργανωτές η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ο Δήμος Πατρέων, η Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Νέων και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου και Ιωνίων. Ενώ αρρωγή αυτής της προσπάθειας είναι το Επιμελητήριο Αχαΐας και Οργανισμός Λιμένος Πατρών. Με ειδικές προσφορές και event, το πλήσιμο του αυτοκινήτου μπορεί να γίνει χωρίς να χρειαστούν πολλά χρήματα. Στην Πάτρα, ένα πρατήριο υγρών καυσίμων έχει καθιερώσει μια ειδική προσφορά κάθε Τρίτη για τις γυναίκες οδηγούς και γίνεται το αδιαχώρητο. Η προσφορά αυτή συμπλήρωσε σήμερα 3 χρόνια και γιορτάστηκε δεόντως με επιπλέον προσφορές για τις κυρίες. Η οικονομική κρίση μπορεί να έχει οδηγήσει πολλούς στο να μειώσουν έξοδα από όπου μπορούν, ακόμα και για την καθαριότητα του αυτοκινήτου, όμως αν κάποιος ψάξει σωστά, τότε θα δει ότι υπάρχουν προσφορές που επιτρέπουν στον καθένα να κάνει το όχημά του να γυαλίζει χωρίς να ξοδευτεί. Μάλιστα, υπάρχουν και πρατήρια που έχουν ειδικές προσφορές, στοχευμένες κυρίως στις γυναίκες οδηγούς. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε αλλάξει τις τιμές μας και τα προγράμματά μας. Το μέσα έξω το πλήσιμο κοστολογείται στα 10 ευρώ, ενώ ακολουθεί το εξωτερικό πλήσιμο με διπλό κερί στα 7 ευρώ και το express πλήσιμο στα 5 ευρώ. Κάθε Τρίτη έχουμε το Ladies Day, όπου ουσιαστικά όλες οι κυρίες μπορούν να εκμεταλλευτούν την προσφορά μας του special πλησίματος στα 6 ευρώ. Συγκεκριμένα σήμερα γιορτάζουμε τα 3 χρόνια λειτουργίας αυτών των τιμών και προγραμμάτων, κάνοντας ένα event το οποίο το ονομάσαμε Ladies Party. Θέλοντας να ευχαριστήσουμε έμπρακτα τις κυρίες που μας στηρίζουν κάθε Τρίτη. Έχουμε ρίξει το κόστος της τιμής στα 5 ευρώ, προσφέρουμε λουλούδια στις κυρίες, υπάρχει καλή διάθεση, μουσική και όλο το προσωπικό είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει με όσο δυνατόν καλύτερη διάθεση και προθυμία. Άλλη μια φορά έχω ξαναέρθει και έμεινα πολύ ευχαριστημένη. Οι τιμές είναι καλές, πώς τις βλέπετε? Ναι, πάρα πολύ καλές. Δεν έχω ξαναδεί καλύτερα, ας πούμε. Πολλοί ίσως να πιστεύουν ότι η έκπτωση στην τιμή σημαίνει απαραίτητα και έκπτωση στην ποιότητα. Αυτό όμως δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς χρησιμοποιούνται και μηχανισμοί.
τεχνολογίας, ενώ δεν λείπει και ο καθαρισμός με το χέρι. Το πλυντήριό μας είναι γερμανικής προέλευσης της WASTEC. Είναι τελευταίας τεχνολογίας, η βούρτς μέσα είναι από ειδικό υλικό το οποίο δεν γδέρνει το αυτοκίνητο. Πλώνει πολύ ομοιόμορφα το κερί και όλα τα υπόλοιπα χημικά τα οποία περνούνται στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του τούνελ. Πρακτικά πρόκειται για μια τεχνολογία που περιλαμβάνει πλύσιμο στις ρόδες, πιάνει περιμετρικά όλο το αυτοκίνητο, στο τέλος περνιέται με διπλό κερί και σκουπίζεται από τον αέρα με δύο διπλούς έλικες. Όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, το αυτοκίνητο περνάει στον πίσω χώρο, όπου το προσωπικό μας ανάλογα με το πλύσιμο. Το σίγουρο πάντως είναι ότι αν κάποιος ψάξει σωστά, τότε δεν θα χρειάζεται να ξοδευτεί για να κάνει το αυτοκίνητό του να γυαλίζει σαν καινούριο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η εκπομπή People με τον Θοδωρή Σαραντόπουλο και στη συνέχεια European Steps με τη Δήμητρα Δεμέτη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 τα μεσάνυχτα με τον Νίκο Γιαπρακά. Πριν σας καληνυχτήσουμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεστε μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού στη διεύθυνση www.ionian.tv.gr. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα. No.